Δεν πειράζει, κύριε Βρούτση. Εσείς δεν θέλατε ποτέ. Ούτε σαν κύριε Βρούτση, μη φωνάζετε, μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε. Κύριε Σπίρτζη, κύριε Σπίρτζη, νομίζω είχαμε. Κύριε Σπίρτζη, είχαμε συνεννοηθεί. Είχαμε συνεννοηθεί όπως. Σας παρακαλώ, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θέλετε να έρθετε εδώ, ελάτε. Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Έχετε να στα γραφεία του ταμείου μου. Κύριε Σπίρτζη. Και εσείς δεν μας δεχόσασταν ποτέ. Κύριε Υπουργέ, είχαμε συνεννοηθεί. Κύριε Υπουργέ, είχαμε συνεννοηθεί όπως και με τον κύριο Τσιρόνη για τρίλεπτη, το πολύ τετράλεπτη παρέμβαση. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βρούτση, σας παρακαλώ. Κύριε Βρούτση, αυτά που λέτε με τιμούν. Να συνεχίσετε. Δεν με ενοχλούν καθόλου. Με τιμούν κύριε πάρα Βρούτση, πολύ. Τι εκφράσεις είναι αυτές? Λοιπόν, να εκφράσω. Όχι. Ο πρόεδρος που είχατε τοποθετήσει εσείς έβαζε κάγκελα για να μην μπαίνουμε μέσα. Δεν χτίζαμε εμείς. Ο πρόεδρος που είχατε τοποθετήσει έβαζε σε σίδερα. Για να μην μπαίνουν οι ασφαλισμένοι. Φοβόταν. Λοιπόν, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και εγώ με τη σειρά μου στις οικογένειες των αξιωματικών του ναυτικού που χάθηκαν στο καθήκον και να επανέλθουμε στο θέμα μας. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, λίγους μήνες πριν τρεις μήνες, 3,5, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τι ακούγαμε τότε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούγαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα απειρίας καναλιών και θέλουμε να φημώσουμε δήθεν τους σημερινούς ανεξάρτητους, ουδέτερους και αντικειμενικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Σήμερα, φαντάζομαι, διαβάσετε την έκθεση. Η έκθεση του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας αναφέρεται σε συγκεκριμένο αριθμό καναλιών για συγκεκριμένη δυνατότητα μετάδοσης τηλεοπτικών σταθμών. Επομένως, όπως ακριβώς υποστηρίζαμε πριν λίγους μήνες, υπάρχουν 6 πολυπλέκτες για τη μετάδοση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, εκ των οποίων οι 2 έχουν καθοριστεί από τους νόμους που εσείς ψηφίσατε για τη μετάδοση των περιφερειακών σταθμών. Κάθε πολυπλέκτης μπορεί να μεταδώσει 2 τηλεοπτικούς σταθμούς υψηλής ανάλυσης, υψηλής ευκρίνειας. Για να μεταδοθούν 3 με 4 κανάλια, όπως αναφέρουν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημαίνει ότι ένα κανάλι θα εκπέμπει με υψηλή ανάλυση και τα υπόλοιπα σε πολύ χαμηλή ανάλυση. Σε πάρα πολύ χαμηλή ανάλυση. Ή θα υποχρεώσουμε σε τεχνολογίες συμπίεσης της μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος. Μία άλλη λύση επίσης που υπάρχει, για να έχουμε περισσότερα ιδιωτικά κανάλια να εκπέμπονται, είναι να πέσει μαύρο στην ΕΡΤ και να δώσουμε τους 2 πολυπλέκτες της δημόσιας τηλεόρασης στην Τίτσια. Έτσι, αυτό είναι μία άλλη λύση. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση και σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, πρέπει να δοθεί μέρος του ψηφιακού φάσματος που έχουμε σήμερα για τηλεοπτική μετάδοση, για διαδικτυακές υπηρεσίες ασύρματων επικοινωνιών μέχρι το 2020. Επομένως, αξιότιμοι συνάδελφοι, σήμερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 4 πολυπλέκτες ως το 2020 για τα τηλεοπτικά κανάλια και 2 μετά το 2020 για την επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή πανελλαδικής εμβέλειας. Δηλαδή, μπορούμε 4 κανάλια υψηλής ανάλυσης. Επομένως, για ένα τηλεοπτικό κανάλι που θα διοδοτηθεί για 10 χρόνια, που είναι μια επένδυση με εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό, προδιαγραφές, τι να τους πούμε σε 3 χρόνια, 4 το 2020, ότι δεν μπορούν να εκπέμπουν? Αυτό θα πάμε να κάνουμε με την αδειοδότηση? Ή θα πάμε πάλι να πληρώνουμε πρόστιμα γιατί δεν είμαστε εναρμονισμένοι με την κοινωνική οδηγία ή με τους κοινωνικούς κανονισμούς? Ας πούμε όμως ότι παρακάμπτουμε το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να ενημερωθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός. Υπήρξε διαγωνισμός για συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων για την κινητή τηλεφωνία. Το ελληνικό δημόσιο έλαβε από αυτό το διαγωνισμό 380 εκατομμύρια περίπου. Είναι πολύ μεγαλύτερο το εύρος των συχνοτήτων
για την επίγεια ψηφιακή ευρεκουμπή, για τις τηλεοράσεις δηλαδή, είναι ο γνωστός διαγωνισμός που έκανε η ΕΕΤ, η Ανεξάρτητη, και έλαβε 18 εκατομμύρια για μεγαλύτερο εύρος. Αν υπολογίσει κανείς τη διαφορά των εσόδων και το εύρος συχνοτήτων, θα διαπιστώσει ότι το ελληνικό δημόσιο λαμβάνει το 1/15 από τις συχνότητες για τη μετάδοση τηλεοπτικών καναλιών σε σχέση με τις συχνότητες κινητής τηλεφωνίας και διαδικτυακών υπηρεσιών. Επομένως, οι δύο πολυπλέκτες που αποτελούν το 1/3 των τηλεοπτικών συχνοτήτων, που μπορούμε να τις έχουμε ως τηλεοπτικές το πολύ μέχρι το 20, πρέπει να αξιοποιηθούν για άλλες χρήσεις. Και προφανώς από αυτή τη διαφορά, αντί για 6 εκατομμύρια ευρώ που παίρνουμε για τους δύο πολυπλέκτες, σύμφωνα με το διαγωνισμό που εσείς κάνατε για την κινητή τηλεφωνία, θα έπρεπε να παίρνουμε 90 εκατομμύρια, δηλαδή 84 εκατομμύρια διαφορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι επιλογές που έχουμε και η τεκμηρίωση, είτε οικονομική, είτε τεχνική, είτε πολιτική, είναι και επαρκέστατη και προφανής για τον αριθμό των καναλιών. Οι άλλες προτάσεις υπηρετούν άλλες πολιτικές, αυτές που για χρόνια επέτρεπαν να μεταδίδουν κάποιοι χωρίς άδειες, χωρίς διαφάνεια. Είναι όσες πολιτικές και τακτικές επέτρεπαν να γίνει διαβούλευση με 26 ενδιαφερόμενους για την Τίτζια και να καταλήξει σε διαγωνισμό με ένα. Όσοι παρενέβαιναν στην ΕΕΤ, όπως ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνίων της κυβέρνησής σας, για να μην υπάρχουν δύο πάροχοι δικτύου, αλλά ένας πάροχος δικτύου, και έχουμε καταθέσει το πρακτικό στο Κοινοβούλιο. Όσοι βρήκαν στο Υπουργείο μελέτη με 275 σημεία και έβγαλαν χάρτη συχνοτήτων με 156. Όσοι τοποθετούσαν τους συμβούλους τους, όπως εσείς, σαν μέλη της Ολομέλειας και σαν αντιπροέδρους της δίθεν ανεξάρτητης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Όσοι άλλαζαν απαράβατους όρους του διαγωνισμού μετά το διαγωνισμό και όσοι δεν έστελναν το διαγωνισμό για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Τέλος, θυμόμαστε αυτά που λέγατε ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα μας αφήσει να προχωρήσουμε. Αυτό το έργο παίχτηκε επί κυβερνήσεως Καραμαλής και υπουργείας του Προκόπη Παυλόπουλου. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Εδώ και μήνες... Ελάτε κύριε Σπίρτζε, κύριε Υπουργέ, τελειώνω. Και την ονομαστική ψηφοφορία. Εδώ και μήνες ζούμε μια πρωτόγνωρη... Ολοκληρώνεται. Ήδη σας διπλασίασε τον χρόνο. Από αυτό που είχαμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσετε. Με ψέματα, με λάσπη, με κυτρινισμό. Θα τα πούμε σε όλους τους τόνους, γιατί ειδικά σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πολλές εκπτώσεις και συμπτώσεις. Έχουμε εκπτώσεις στο χάρτη συχνοτήτων, αλλά έχουμε και άλλες συμπτώσεις. Άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε για τη σύμπτωση των 4 εφημερίδων του Ναπολέοντα σε σχέση με τα 4 κανάλια. Υπάρχει ένα άρθρο σήμερα τελείως τυχαία, είναι από ένα συγκρότημα που μας αγαπάει πάρα πολύ και το διαβάζουμε για αυτόν τον λόγο, που έχει ένα άρθρο αναρτημένο στις 12 η ώρα το πρωί. Οι 4 εφημερίδες του Ναπολέοντα είναι ο τίτλος, οι συμπτώσεις που κρύβει η ιστορία. Είναι από το Βήμα Online. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή ταύτιση όσων ακούσαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το Βήμα. Οι πολίτες, 12 η ώρα το μεσημέρι. Κύριε Σπίρτζη, οι πολίτες που μας ακούν, τρίτη φορά σας παρακαλώ. Εμείς, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, εμείς για να κλείνω με δύο λόγια, θα προχωρήσουμε όση λάσπη κι αν πέσει πάνω μας, όση καθυστέρηση και αν επιχειρήσει αξιωματική αντιπολίτευση, όσες πιέσεις και αν ασκηθούν, θα προχωρήσουμε, θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας, τον εξορθολογισμό του τηλεοπτικού τοπίου, τη διόρθωση του χάρτη συχνοτήτων για να βλέπει όλη η Ελλάδα και βέβαια τη λειτουργία των ρυθμιστικών και των ανεξάρτητων αρχών για να είναι πραγματικά ανεξάρτητες.
Θέλω να... Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θέλω κύριε Υπουργέ. Θέλω να κάνω μια πρόταση κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Φτάσατε το δεκάλεπτο. Είχαμε συνεννοηθεί για 4 λεπτά. Φτάσατε τα 10 λεπτά τελειώνω. Με την ανοχή. Τελειώνω. Με συγχωρείτε έχετε πάρα δίκιο. Πολύ, αλλά πλέον έχετε περάσει κάθε περιθώριο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά συνεχίζετε. Αλλά πρέπει να δοθούν μερικές διευκρινήσεις, γιατί ακούγονται ότι μπορούν να μεταδίδουν. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε. Υπάρχει συνεννόηση ή δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθω αύριο. Λοιπόν, θα διαπιστώσουμε όταν συμβάλλεται λοιπόν να λειτουργήσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ποιος είναι χρόνος, ο χρόνος που κάθε βουλευτής, κάθε πολιτικό πρόσωπο, κάθε στέλεχος, σε όποιο διάστημα εσείς επιλέξετε, έχει φιλοξενηθεί από τα συγκεκριμένα κανάλια, τα χωρίς άδεια. Και τότε θα δούμε το σύριαλ που παίζεται δεκαετίες τώρα, το σύριαλ με τίτλο «Τα παιδιά των καναλιών», έχει γνωστούς και σκηνοθέτες και σεναριογράφους και πρωταγωνιστές και κομπάρσους. Αυτό το σύριαλ τελειώνει σήμερα και αυτό το σύριαλ τελειώσατε και εσείς προφανώς κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Λοβέρδος.